Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Ο αναπτυξιακός νόμος έρχεται σήμερα προς συζήτηση σε ένα δύσκολο οικονομικό περιβάλλον. Έρχεται σε μια στιγμή που υπάρχει τραγική έλλειψη ρευστότητας, οι επιχειρήσεις έχουν να αντιμετωπίσουν ένα εχθρικό επιχειρηματικό περιβάλλον που γίνεται ακόμα χειρότερο με τους νέους φόρους που επέβαλε η κυβέρνηση τις προηγούμενες εβδομάδες. Το νομοσχέδιο έρχεται σε μια στιγμή που η χώρα και οι περιφέρειες για να μπορέσουν να επιβιώσουν χρειάζονται στήριξη. Έμπρακτη στήριξη. Αυτή, όσο και αν ψάξουμε, δεν θα τη βρούμε σε αυτό το αναπτυξιακό. Κοροϊδέψατε τους πολίτες δύο φορές με τις εκλογές και μία φορά με το δημοψήφισμα. Σταματήστε επιτέλους αυτά τα επικοινωνιακά τεχνάσματα. Μην κοροϊδεύετε κάθε έντιμο επιχειρηματία, κάθε άνθρωπο που στηρίζει τις ελπίδες του στον νόμο αυτό. Πολλές υγιείς επιχειρήσεις του τόπου είχαν στηρίξει τις ελπίδες τους σε αυτό το νόμο. Δυστυχώς τους απογοητεύεται. Φαίνεται όμως πως τα στελέχη της κυβέρνησης είναι εθισμένα στα ψέματα, στα μεγάλα λόγια και στις αυταπάτες. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τη στιγμή που η ελληνική οικονομία έχει ανάγκη 100 δισεκατομμύρια ευρώ επένδυση στα επόμενα χρόνια, φαίνεται ένα νόμο που, εφόσον όλα πάνε καλά, θα ρίξει στην αγορά περίπου 600 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Αυτά έχετε να διαθέσετε στον ιδιωτικό τομέα που υποφέρει τη στιγμή που οι εξπρόθεσμες οφειλές του κράτους προς ιδιώτες φτάνουν τα 6,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Καθυστερήσατε υπερβολικά, κυρίες και κύριοι της κυβέρνησης, να φέρετε αυτό το νόμο στη Βουλή. Και αυτό είναι κάτι που θα μπορούσα να δικαιολογήσω εάν τουλάχιστον στο μεταξύ είχατε φτιάξει ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα στο Υπουργείο για τον αναπτυξιακό νόμο. Ένα σύστημα με το οποίο θα τηρούνταν όλοι οι κανόνες της διαφάνειας και θα εξασφαλίζονταν με αδιάβλητο τρόπο η πορεία του επενδυτικού φακέλου από την υποβολή της αίτησης έως την τελευταία ημερομηνία πληρωμής. Αλλά ούτε αυτό το κάνατε. Δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι η διαδικασία αξιολόγησης θα είναι διαφανής, όταν από δύο αξιολογητές θα έχουμε πλέον μόνον έναν για κάθε πρόταση. Και επιπλέον, τα κριτήρια αξιολόγησης είναι ασαφή και η επιλογή της άμεσης αξιολόγησης στερείται τεκμηρίωσης. Ένα ακόμα μελανό σημείο του συγκεκριμένου νομοσχεδίου είναι ότι τιμωρεί τους επενδυτές του προηγούμενου αναπτυξιακού νόμου, καταργώντας ουσιαστικά τη συνέχεια του κράτους. Οι παρατάσεις ολοκλήρωσης που βάζετε για επενδύσεις προηγούμενων αναπτυξιακών είναι ασφυκτικές. Δεν λαμβάνετε υπόψη σας τις πραγματικές οικονομικές συνθήκες, τα capital controls, αλλά και την έλλειψη χρηματοδότησης από τις τράπεζες. Θεωρώ, κύριε Υπουργέ, ότι πρέπει να ξαναδείτε τις προθεσμίες και τα κριτήρια. Επίσης, αντί να απλοποιήσετε τη διαδικασία, ενισχύετε την γραφειοκρατία, δίνοντας μάλιστα υπερεξουσίες στον αρμόδιο Υπουργό. Χαρακτηριστικά αναφέρω ότι για να ενεργοποιηθεί ο νόμος χρειάζονται περίπου 30 υπουργικές αποφάσεις, περισσότερες από τις οποίες είναι κοινές. Κυρίες και κύριοι της κυβέρνησης, είστε εντελώς εκτός αγοράς. Αυτός ο αναπτυξιακός νόμος δεν είναι αναπτυξιακός. Το πιο σημαντικό είναι ότι δεν έχετε καταλάβει ότι το νομοσχέδιο αυτό έρχεται σε έναν περιβάλλον ύφεσης, μηδενικής ρευστότητας και φορολογικής καταιγίδας. Θα έπρεπε τουλάχιστον να έχετε καταλάβει σε τι οικονομικές συνθήκες επιβιώνουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ο πρωταγωνιστής της ελληνικής οικονομίας. Θα έπρεπε να έχετε καταλάβει γιατί οι υφιστάμενες επιχειρήσεις δεν θέλουν και δεν μπορούν να τοποθετήσουν νέα κεφάλαια στη χώρα. Θα έπρεπε να έχετε καταλάβει γιατί δεν έρχονται νέες επενδύσεις. Αντίθετα, όσες ακόμα υπάρχουν στη χώρα, κοιτάνε να φύγουν το ταχύτερο δυνατό. Δεν έχετε πάρει χαμπάρι τις συνθήκες που έχετε δημιουργήσει. Δεν αναγνωρίζετε ακόμα και τώρα ότι οι επιχειρήσεις έχουν επιβιώσει σε συνθήκες ύφεσης, απόλυτης οικονομικής ασφυξίας, χωρίς ρευστότητα, με τις στρόφιγγες των τραπεζών κλειστές, με τα capital controls να στραγγαλίζουν ακόμα περισσότερο μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις. Και σας ρωτώ, κύριε Υπουργέ, μέσα σε αυτό το περιβάλλον είναι δυνατόν να φέρνετε έναν αναπτυξιακό νόμο ο οποίος δεν δίνει προκαταβολές για την ολοποίηση επενδύσεων? Ζητάτε δηλαδή από κάθε επιχειρηματία να βρει χρήματα μέσα στην κρίση και σε πρώτη φάση να χρηματοδοτήσει ο ίδιος την επένδυσή του? Πού να τα βρει, κύριε Υπουργέ, από πού?
Είστε εκτός πραγματικότητας, γιατί βάζετε με ρήτρα κερδών που είναι εντελώς άτοποι. Ένα το, κύριε Πρόεδρε. Ζητάτε 7 χρόνια κερδοφορίας. Πραγματικά, ποια εταιρεία μπορεί να εμφανίσει 7 χρόνια συνεχούς κερδοφορίας μέσα στην κρίση? Δεν έχετε καμία επαφή με την αγορά. Κυρίες και κύριοι, το μαχαίρι φτάσει στο κόκαλο. Ο ιδιωτικός τομέας έχει διαλυθεί. Οι επιχειρήσεις κλείνουν. Ο τουρισμός δεν πάει τόσο καλά όσο νομίζετε. Και οι άνεργοι πληθαίνουν. Και εσείς μας λέτε ότι θα δημιουργήσετε θέσεις εργασίας με αυτόν τον νόμο. Δεν είστε απλά βαθιά ανοιχτωμένοι, έχετε ιδεολογικές αιμονές και δεν έχετε ιδέα πώς λειτουργεί η ελεύθερη αγορά. Δεν έχετε ιδέα με ποιο τρόπο μπορεί να ανακάμψει η οικονομία και η κοινωνία της χώρας. Το αποδεικνύουν καθημερινά τα λόγια και τα έργα σας. Φαίνεται ότι μάλλον ο σκοπός σας δεν είναι να αναπτύξετε τον τόπο, αλλά να ενισχύσετε τη φτωχοποίηση των ελληνικού λαού προκειμένου να συνεχίσετε να κυβερνάτε. Έχετε γαντζωθεί στην εξουσία και δεν βλέπετε τη ζημιά που κάνετε στον τόπο. Δεν βλέπετε ότι η χώρα αδειάζει από όλες τις παραγωγικές δυνάμεις. Δεν βλέπετε ότι στεγνώνει από τους δοσμούς μας νέους που φεύγουν για το εξωτερικό. Δεν βλέπετε ότι η ιδιωτική οικονομία έχει τελειώσει το οξυγόνο. Κυρίες και κύριοι της κυβέρνησης, με το νομοσχέδιο που φαίνεται, μόνο ανάπτυξη δεν θα έρθει. Για το παράνομο σχέδιο, μόνο αναπτυξιακό δεν μπορεί να το πείτε. Σας ευχαριστώ πολύ.